Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1974 η αποκατάσταση της δημοκρατίας που οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής 26 μαθητές και μαθήτριες και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το πρώτο γενικό λύκειο νέου ψυχικού. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Προχωράμε στον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Ελάτε κύριε Κασιδιάρη. Μετά ο κύριος Βασίλης Γκεγκέρογλου και θα ακολουθήσει ο κύριος Καράς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ενώσεως Κεντρών. Καταβάλαμε τεράστια προσπάθεια προηγουμένως για να καταλάβουμε τι ακριβώς ήθελε να πει ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε εδώ σε αυτό εδώ το βήμα για να δικαιολογηθεί για τα εγκληματικά καταστροφικά αντιλαϊκά μέτρα τα οποία ψηφίζει σήμερα η κυβέρνησή του. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα, δεν ξέρει ούτε να διαβάζει την ελληνική γλώσσα. Δεν καταφέραμε να κατανοήσουμε πολλά από αυτά που είπε. Είπε όμως και μια μεγάλη αλήθεια, την οποία οφείλουμε να επαναλάβουμε και την οποία τη γνωρίζει άριστα ο ελληνικός λαός. Είπε λοιπόν ο αγγλομαθής κύριος Τσακαλώτος στους νεοδημοκράτες βουλευτές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτά τα οποία είχε συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία και δεν μπορούσε να τα περάσει. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Ο Τσίπρας έχει αναλάβει ως εργολαβία να περάσει με αυτή την κυβέρνηση, με αυτή την εκτροματική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να περάσει όσα αντεθνικά και αντιλαϊκά μέτρα δεν μπορούσε να περάσει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο. Γι' αυτό και επελέγει ο Τσίπρας ως το αγαπημένο παιδί της Μέρκελ και της διεθνούς τοκογλυφίας και σήμερα εφαρμόζει μια εγκληματική πολιτική η οποία έχει τελικό στόχο τη διάλυση της ελληνικής οικονομίας, την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και την εκποίηση της εθνικής περιουσίας της Ελλάδος. Εξαπατήσατε τους πολίτες λέγοντας ωραία συνθήματα, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, τώρα όλα τα σπίτια πάνε στα χέρια των ξένων τοκογλύφων και των τραπεζιτών. Λέγατε go back Merkel, go back Schäuble, λέγατε όχι στον εμφιάλτη, ωραία λογοπαίγνια για να κοροϊδεύετε τους αδαείς. Με ένα άρθρο και ένα νόμο θα καταργούσατε τα μνημόνια και σήμερα την κρίσιμη ώρα όταν εξαπατήσατε τους πολίτες και αναλάβατε την εξουσία αποδειχθήκατε οι μεγαλύτεροι ψεύτες, επιβάλλατε το πιο αντεθνικό προδοτικό μνημόνιο, επιβάλλατε τους πιο αιματηρούς φόρους στους φτωχούς Έλληνες. Δεν πιστεύει κανείς στα ψέματά σας ότι θα καταδιώξετε το μεγάλο κεφάλαιο και τις βίλες με τις πισίνες. Τις βίλες με τις πισίνες εσείς τις κατέχετε. Ο Τσακαλώτος, ο Σταθάκης, όλοι οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν επενδύσει σε ξένα φαντ, οι οποίοι έχουν εκατομμύρια στο εξωτερικό, τα οποία ενίοτε ξεχνούν και να τα δηλώσουν. Εσείς που λέγατε go back Merkel, πηγαίνετε τώρα γονιπετή στη Μέρκελ και της χαρίζετε την πρώτη κατοικία των Ελλήνων. Και βέβαια το σχέδιό σας είναι αυτά τα σπίτια των Ελλήνων, τα οποία θα κλαπούν να αποδοθούν στη συνέχεια σε λαθρομετανάστες. Διότι ο στόχος των ξένων κέντρων εξουσίας, τα οποία δυστυχώς διοικούν τη χώρα μας και την έχουν μετατρέψει σε ένα άθλιο προτεκτοράτο, είναι οι Έλληνες να γίνουμε μειοψηφία μέσα στην Ελλάδα. Και αυτό το σχέδιο δεν πρόκειται να περάσει όσο η Χρυσή Αυγή παραμένει κρατεή, παραμένει μοναδική αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή καίγεται η Ευρώπη από την Ισλαμική τρομοκρατία, καίγεται από τρομοκράτες οι οποίοι μπήκαν στην Ευρώπη περνώντας τα ελληνικά σύνορα και μήνες φωνάζουμε μέσα στη Βουλή για αυτό το έγκλημα το οποίο συντελείται όχι με την ανοχή, το προωθεί η κυβέρνηση αυτό το έγκλημα. Είναι συνένοχη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ σε αυτό το έγκλημα που συμβαίνει σε βάρος της Ελλάδος αλλά και σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων στην οποία επιμένετε είναι καταστροφή για τη χώρα μας. Είναι καταστροφή και απαιτούμε να σταματήσει. Παρεπιπτόντως να πω ότι ο κύριος πρόεδρος της Βουλής ενοχλήθηκε προηγουμένως επειδή ένας βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου αποκάλεσε βρώμα την Τουρκία, το πιο ανθεληνικό εγκληματικό κράτος του κόσμου. Δεν ενοχλήθηκε ο κύριος πρόεδρος της Βουλής όταν τον ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό είχε χρησιμοποιήσει ο κύριος Μπαλάφας για ένα συνάδελφό σας, κύριε πρόεδρε, για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο που τον είχε αποκαλέσει βρώμα σε μια επιτροπή. Τότε δεν σας ενόχλησε καθόλου να αποκαλείται βρώμα ένας βουλευτής. Τώρα όμως δείχνετε μια τουρκοφιλία τρομερή, δεν το περιμέναμε. Τέτοια τουρκολαγνία, κύριε πρόεδρε της Βουλής.
Τη στιγμή βεβαίως που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος δυστυχώς πάει και φωτογραφίζεται χαργεντιζόμενος με Τούρκους παράγοντες κάτω από έναν τεράστιο πίνακα του σφαγέα του ελληνισμού και μάλατα Τούρκ, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο πέρα από το ότι επιμένουμε στο χαρακτηρισμό Βρώμα, όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για την κυβέρνησή σας, η οποία είναι η πιο ανθεληνική συγκυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών, η οποία κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά της εθνοπροδοσίας που δεν μπορούσαν να κάνουν τα προηγούμενα μνημονιακά ανδρίκελα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και μιλάμε συγκεκριμένα, εδώ με το παρόν νομοσχέδιο, πώς ισοπεδώνεται ό,τι έχει απομείνει όρθιο στην αγροτική μας παραγωγή. Πώς θέλετε να δημιουργήσετε καμένη γη στην Ελλάδα, χτυπώντας τομείς όπως είναι η αμπελουργία, όπως είναι η παραγωγή ίνου, είναι τομείς ακμάζοντες. Και τους καταστρέφεται. Καταστρέφεται ότι έχει μείνει όρθιο και ξέρετε πολύ καλά ότι με το να επιβάλλετε όλους αυτούς τους νέους φόρους, το μόνο που θα καταφέρετε δεν είναι να εισπράξετε χρήματα. Πάρτε παράδειγμα το πετρέλαιο. Τι έγινε με το πετρέλαιο όταν αυξήθηκαν κατακόρυφα οι φόροι? Μηδέν τα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Με τη φορολογία αυτή, με την πολιτική αυτή την καταστροφική, με μαθηματική ακρίβεια, οδηγείται στην καταστροφή ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα και έτσι ευνοούνται οι ξένοι ανταγωνιστές, διότι μιλάμε για προϊόντα. Τυχαίνει να είμαι απόφυτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Οινολόγος και να έχω μελετήσει επισταμμένος όλα τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα αυτών της παραγωγής ίνου και της αμπελουργίας. Η μόνη επιτυχία που θα έχετε με όλα αυτά τα μέτρα, επιτυχία εντός εισαγωγικών, είναι να αυξήσουν τα έσοδά τους οι ανταγωνιστές μας. Τα κράτη της Μεσογείου ως επιτοπλίστων που παράγουν και αυτοί κρασί και να κλείσουν εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτή λοιπόν είναι η αριστερά, είναι η υποτακτική ξένων και δείξατε, το αριστερό σας προσωπείο βεβαίως, τι σημαίνει αριστερά, με τα ΜΑΤ και με τα χημικά με τα οποία χτυπήσατε χθες τους Έλληνες αγρότες. Υπηρετείτε ένα σχέδιο καταστροφής της Ελλάδος, ξεπουλήσατε προσφάτως τα αεροδρόμια, τα αεροδρόμια τα οποία είναι επιχειρήσεις σαν θυρές, επιχειρήσεις που παράγουν πλούτο. Και όταν ένα σπίτι κλείνει, δεν ξεπουλάει μια επιχείρηση που φέρνει λεφτά στο ταμείο του. Δεν μπορείτε να ξεπουλάτε επιχειρήσεις οι οποίες φέρουν έσοδα στα δημόσια ταμεία. Γι' αυτό και λέμε ότι έχετε στόχο να καταστρέψετε τη χώρα, διότι η πολιτική σας εκεί μας οδηγεί, αποκλειστικά εκεί. Μόνο φόροι, μηδενισμός παραγωγής, κλοπή πρώτης κατοικίας. Τελευταία πράξη του δράματος θα είναι η εκποίηση της ενέργειας, η εκποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος. Ευτυχώς, κλείνω με αυτό, ευτυχώς, η εκτροματική συγκυβέρνησή σας είναι υποδιάλυση, κυριολεκτικά. Ένας-ένας παίρνουν το δρόμο της φυγής, βουλευτές και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους ΑΝΕΛ. Βλέπουμε σήμερα την περίπτωση Σακελαρίδη, ο οποίος θα έπρεπε βεβαίως να συμπεριφερθεί πιο τίμια, να κάτσει εδώ και να καταψηφίσει αυτά τα εθνοπροδοτικά μέτρα, να μην φύγει, να πει όχι στην κλοπή της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων. Βλέπουμε την περίπτωση του κυρίου Νικολόπουλου, του κυρίου Παναγούλη. Ήδη, ελάχιστο χρόνο μετά τις εκλογές, η κυβέρνησή σας είναι υποκατάρρευση, υποδιάλυση. Έχετε βεβαίως έτοιμα μαξιλαράκια μνημονιακά. Μπομπολοκίνητα όργανα, όργανα νταβατζίδων, τα οποία μπήκαν στη Βουλή με την προώθηση που είχαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχουν οι νταβατζίδες, αλλά και αυτά τα μαξιλαράκια πολύ σύντομα είναι δεδομένο ότι θα καούν. Και η κυβέρνησή σας θα πέσει. Θα πέσει υπό την πίεση της λαϊκής οργής και με τη Χρυσή Αυγή στην πρωτοπορία αυτού του εθνικού αγώνα. Ευχαριστώ. Κύριε Βασίλη Γεγέρου, παρακαλώ.